Να ευχηθώ καταρχάς καλή επιτυχία στην καινούρια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πια. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους. Ξέρω ότι δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά για αυτήν την στιγμή. Και πολλά μπράβο σε εσά αλλά και στις οικογένειές σας που σας στήριξαν. Και όπως είπε Υπουργέ και εκείνα τα παιδιά που τελικά δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει. Η ζωή είναι γεμάτη και άλλες ευκαιρίες και σίγουρα δεν σταματά ποτέ στο επίπεδο της μίας εξέτασης. Θα υπάρχουν πάντα και άλλες δυνατότητες να πετύχετε τους στόχους τους οποίους έχετε θέσει. Πράγματι, το μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο έχουμε σχεδιάσει για το Υπουργείο Παιδείας είναι εξαιρετικά πλούσιο ξεκινάει από την προσχολική αγωγή στην οποία θέλουμε να δώσουμε μια πολύ μεγάλη βαρύτητα μεταφέροντας και αρμοδιότητες από άλλα Υπουργεία στο Υπουργείο Παιδείας ακριβώς επειδή η επιστήμη πια μας λέει πόσο σημαντική είναι η διαμόρφωση των συνάψεων του, του εγκεφάλου πρώτη ηλικία των έξι των ετών έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε στα σχολεία μας για να εφαρμόσουμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε ψηφίσει για να τα κάνουμε πιο Δημιουργικά, πιο ε, ε, εναρμονισμένα με τη σύγχρονη τεχνολογία, να βάλουμε τους διαδραστικού πίνακε σε όλα τα σχολεία με ποιοτικό ε, περιεχόμενο, να ε, ενισχύσουμε και να εφαρμόσουμε τα νέα προγράμματα σπουδών, το πολλαπλό βιβλίο. Πιστεύω ότι η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία πραγματική επανάσταση για τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν τα, ε, τα σχολεία μας. Ε, για τα πανεπιστήμια μα. Η στήριξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι δεδομένη προτεραιότητα τη κυβέρνηση και τώρα βρισκόμαστε ακριβώ στην περίοδο που εφαρμόζουμε το νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με πανεπιστήμια τα οποία θα είναι ανοιχτά προς την κοινωνία, προς τον κόσμο των, επιχειρήσεων με εξωστρέφεια, πανεπιστήμια τα οποία θα δίνουν επιτυχία με πραγματική αξία προτεραιότητε όπω το εσωτερικό Εράσμο, τι οποίε αποδίδω πολύ μεγάλη έτσι, σημασία, θα ενεργοποιηθούν εντός του επόμενου έτους και βέβαια σωστά ανέφερε και ο Υπουργός ότι είμαστε πια έτοιμοι να καταθέσουμε μία συγκροτημένη νομοθετική πρωτοβουλία που να δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και στην πατρίδα μας με πολύ υψηλές προδιαγραφές όμως εκεί δεν μπορείτε να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση. Αυτή η ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία θα διορθωθεί ε, αλλά με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα πανεπιστήμια που θα εγκατασταθούν ή θα ιδρυθούν στη χώρα μα θα πληρούν τι υψηλέ προδιαγραφέ που η ελληνική πολιτεία θα έχει θέσει. Τέλο, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε ένα πεδίο δραστηριότητα του Υπουργείου, στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ, και αναφέρομαι στην τεχνική, στην επαγγελματική εκπαίδευση. και έχουμε πολλά βήματα μπροστά μα να, να κάνουμε. Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά υποδομή. Την προηγούμενη τετραετία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστούν τα νέα παιδιά αλλά και οι οικογένειέ του ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επιτυχία στη ζωή και ότι αυτή δεν περνάει αναγκαστικά μέσα από ένα πτυχίο ενό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματο. Η αναβάθμιση τη τεχνική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί ένα προσωπικό μου στοίχημα και πιστεύω ότι μπορούμε πράγματι ενισχύοντα αυτήν την δημόσια εκπαίδευση σε όλε τι βαθμίδε να δώσουμε ε, όχι απλά διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές αλλά και την, την, την αξιοπρέπεια ε, της ενασχόλησης με ε, ένα αντικείμενο το οποίο για λόγους κοινωνικών στερεοτύπων ε, στην πατρίδα μας ενδεχομένως να μην είχε τύχει της ε, αναγνώρισης που θα έπρεπε. Οπότε, πολλή δουλειά ε, στο Υπουργείο Παιδείας και βέβαια, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την, τον por alguna no. έντιμο βίο του Υπουργού στο Υπουργείο Ψηφιακής ε, Διακυβέρνησης οποιαδήποτε καθυστέρηση σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με απλοποίηση και ψηφιακή βελτίωση της πραγματικότητας του ε, σχολείου θα είναι πραγματικά συγχώρητη, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό, <συσχελίδι> αυτό δεν πρόκειται, να, ε, δεν πρόκειται να, ε, να γίνει και θα δούμε και μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση η οποία θα αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους μαθητές και τους γονείς στον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το Υπουργείο διεκπεραιώνει τι δικέ του διαδικασίε και επικοινωνεί με του εκπαιδευτικού μα, αλλά και με του γονεί και με του καθηγητέ. Τέλο, να του ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στου εκπαιδευτικού μα. Τίποτα από αυτά τα οποία κάνουμε δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρί τη δικιά του. Στήριξη και εμεί θέλουμε να ακολουθήσουμε πολιτικέ χειραφέτησης των εκπαιδευτικών μα, των διευθυντών μα, να του δώσουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα να μπορούν να διεκπαιρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στα πλαίσια τα γενικά τα οποία θέτουμε. Αλλά χωρί να περιστήλουμε την ευρηματικότητά του και τη διάθεσή του να κάνουν την εμπειρία στην τάξη όλο ένα και πιο δημιουργική για τα παιδιά μας.